έφτασε η ώρα για το GR Express να μιλήσουμε κι εμείς με τα βίντεο. Έπρεπε. Και έπρεπε γιατί εμείς έχουμε ένα στοιχείο το οποίο για μένα είναι το πιο σοβαρό από όλα, κυρίες και κύριοι. Είναι αυτό με το μήνυμα το οποίο είναι ακριβώς πίσω μου. Ένα μήνυμα το οποίο βέβαια. Α, συγγνώμη. Το μεσαίο βίντεο που βλέπουμε είναι αυτό που έχει δει όλος ο κόσμος. Και στην άκρη, στη μεριά που είναι η Έλληνα δηλαδή, βλέπετε, θα δείτε δύο βίντεο συνολικά, τα οποία είναι τρία στο σύνολο τα οποία παίζουν. Όμως, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι μιλώντας με τον Πέτρο, για την Άννα Μαρία. Τον Πέτρο Νάζο από το Μίκο Λάιβ TV. Μου λέει, ξέρεις, μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Δωρή. Λέω ότι μου έστειλε και μήνυμα, λέει. Να πάω να την τραβήξω και λέω, τι είναι αυτή, λέει. Δεν την ξέρω πολύ αυτή. Σιγά μην τρέχω. Βέβαια, λέει, υπήρχαν κάμερες, λέει, εκεί δικές μου. Οπότε, λέει, έχω εικόνα. Θα σου στείλω, μου λέει, εφόσον θέλεις. Βέβαια, τα βάλε και ο ίδιος. Τα βγάλε, ούτως ή άλλως. Και μάλιστα από ό,τι μου είπε ο ίδιος, πρέπει να σου πω ότι έχει πάρα πολλά σχόλια τα οποία είναι ιδιαίτερα αρνητικά για την Άννα Μαρία. Και ότι επίσης κάποια στιγμή σήμερα έμπαιναν το λεπτό 1000 άτομα στο site. Ναι, γινόταν χαμός. Εντάξει, είναι ένα κορίτσι που πουλάει κακά τα ψέματα. Βέβαια, εμείς δεν είχαμε ασχοληθεί, επειδή είχαν βγει το βιντεάκι που χόρευε. Δεν είχαμε ασχοληθεί γιατί είπαμε: OK, ήταν στη Μύκονο με μαγιό και χόρευε. Αλλά πλέον επειδή έχει γίνει χαμός και έγινε και αυτό με το μήνυμα, γι' αυτό και ασχολούμαστε. Αλλιώς, αν εικόνα δεν μας ενοχλεί. Ναι, καθόλου. Ένα λεπτό. Ακούστε, παιδιά. Είναι μια νέα κοπέλα η οποία είναι γεμάτη ενέργεια. Πήγε στη Μύκονο. Τι θέλετε να κάνει, δηλαδή, να βάλει, να πούμε εκεί τα. Να το πάρει αυτό που φόραγε χθες το βράδυ στην εκπομπή και να πάει εκεί πέρα κρυμμένη για να πέσει Παναγία, δεν γίνεται. Εκεί πέρα πήγαινε να διασκεδάσει, πήγαινε να περάσει πάρα πολύ καλά. Κοίτα να σου πω, με στριγκάκι λευκό δεν τη φανταζόμουν, δηλαδή εννοώ με κοφτομαγιό. Επειδή την έχω στο μυαλό μου πιο συντηρητική, εκεί είχε, νομίζω ότι εκεί τα έδωσε όλα. Το θηλυκό παιδί μου, ναι. Δεν ήταν η δικηγόρηνα. Δηλαδή και εγώ που δεν είμαι συντηρητική, στριγκάκι δεν θα φόραγα. Εντάξει, λογικό είναι. Αλλά δεν με ενοχλεί σαν εικόνα. Ο καθένα την μπορεί. Πάντω εγώ δεν έχω να σχολιάσω. Είναι ο καθένα ότι δεν μπορεί, δεν μπορώ εγώ να φορέσω. Ο καθένα ότι μπορεί. Ότι αντέχει το είναι. Ό,τι αντέχει το είναι του, καλά το λες. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω για την εικόνα. Εγώ θέλω να μείνω μόνο στο μήνυμα αυτό το οποίο η Άννα Μαρία αισθανόταν ότι είναι μια σταρούμπα επειδή είναι δικηγόρος από την Κρήτη. Αυτή ήταν η αιτιολογία που έπρεπε να πάει ο Νάζος. Όχι, απλά επειδή είχε σηκωθεί πάνω και χόρευε, είχε ξεσαλώσει με κριτικά, δεν ξέρω τι ακούει. Ναι. Θεώρησε και όντως είχε κάνει εντύπωση σε όλο το μαγαζί και είχαν ξεσαλώσει και χορεύανε. Θεώρησε ότι αυτά τα πλάνα μπορεί να αρέσανε στο Μύκονος Live TV να τα δει ο κόσμος. Γιατί και η κριτική είναι υπερήφανη. Σου λέει. Μια κριτική ήρθε και ξεσάλωσε. Βράσε που μου τη δικαιολογείς τώρα, τι το έπαιζε στα ρούμπα τώρα στο Μέτρο. Του είδε και μήνυμα να πάει εκεί η κάμερα. Έλα τώρα, στα ρούμπα την είδε εκεί πέρα πάνω. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο ακραίο, δεν μπορώ τι να το να... τη δικαιολογήσω σε όλα. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά, δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Μα δεν θέλω να σας μιλάω δηλαδή. Απλά εντάξει, κοίτα να σου πω. Πάει η κοπέλα, δηλαδή τώρα πάει ένας υπάλληλος, ας πούμε, γραφείου στη Μύκονο και θα στείλει μήνυμα του Πέτρου Μιώσου να του πει Πέτρο. Κοίταξε να δεις, επειδή θα ξεσαλώσω σε λίγο, στείλε κάμερα να με τραβήξει για να με παρουσιάσει. Δίκομαι στα ρούμπα, μεγάλη. Δηλαδή, πραγματικά σου μιλάω τώρα, είναι στα ρούμπα. Εδώ τώρα υπάρχει την, κάτι άλλο. Όλοι. Που... Τότε, άσχετη. Θέλω να διευκρινίσω που τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή και ξέρετε ότι δεν έχω. Εγώ δεν είχα ποτέ μόνη με την Άννα Μαρία. Μου άρεσε Μπέτσερ, θεωρώ ότι πρέπει να πάρει τα λεφτά. Αλλά όταν θυμάμαι τα πρώτα επεισόδια που ήταν η Χριστίνα. Και έλεγε στο Χρήστο ότι δεν μ' αρέσει ο τρόπος που ντύνεται. Εμένα σε αυτές οι γυναίκες οι προκλητικές δεν μ' αρέσουν. Θεωρώ ότι την είχε αδικήσει. Δηλαδή, γιατί ήταν μια κοπέλα η οποία, εντάξει, δεν τα βγάζε. Το στήθος φαινόταν, ok, αλλά δεν ήταν και τόσο προκλητική σε σχέση με τις εικόνες που μπορούμε να δούμε στη Μύκονο. Δηλαδή, το φόρεμα που φοράει με το σκίσιμο η Άννα Μαρία. Είχε λίγο δημιουργήσει, ας πούμε, για τη Χριστίνα μια εικόνα λανθασμένη, το ότι εγώ ας πούμε ντύνομαι συντηρητικά και η Χριστίνα όχι. Αυτό είχα καταλάβει εγώ τότε και μου άρεσε αυτό. Εντάξει. Και μου άρεσε, αλλά τώρα ήρθε λέω ότι δεν είναι λίγο άδικο, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Και θα δει τις εικόνες αυτές, ναι, θα ζητήσει συγγνώμη. Να ζητήσει συγγνώμη. Το πιστεύω αυτό. Καλό θα είναι να μην ξεχνάμε, όλοι έχουμε κάνει λάθη. Θα το κάνει βέβαια, εκτός και αν βάλει τα κλάματα και συγκινηθεί πάρα πολύ που θα δει τη Χριστίνα και της πει και ξεχάσει να ζητήσει συγγνώμη. Κοίτα, εγώ όμως πιστεύω ότι η Άννα Μαρία είναι ένα πρόσωπο που μόλις βγει από το παιχνίδι θα τα ξεχάσει όλα και τους πάρει αγκαλιά. Ωραία, 100% θα ξεχάσει όλα. Να μου πεις τα 100 χιλιάρικα. Ναι, θα κοιτάξει τα 100 χιλιάρικα στην τσέπη. Δηλαδή τρελή να μην τα ξεχάσει όλα. Ούτως ή άλλως είπαμε, αυτή τώρα ζει το όνειρό της. Έγινε στα ρούμπα. Αυτό που ήθελε να γίνει πολύ το περσινό καλοκαίρι και δεν έγινε εκεί. Ήθελε να είναι κάμερες. Λοιπόν, εκεί του παίρνει το μικρόφωνο του ανθρώπου, δεν τον αφήνει να μιλήσει. Εκεί τον τσακώνει.
Κοίτα, ναι. Δείχνει όμως, γιατί και εκεί κάνει κάτι, δείχνει ότι δεν είναι ψεύτικο αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή εντάξει, κάνει κάτι έτσι. Θεατράλες, εντάξει, ναι, ναι, εντάξει, okay. Θεατρίνα είναι. Ναι. Κλέβει όμως, κοίτα, έβγαλε, σπό, κλέβει τις εντυπώσεις όπου και να πάει. Ότι έβγαλε τον Κεχαγιά αληθινό, με έχει βγάλει έξω τα ρούχα μου. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όμως τώρα όλα και όλα, ήρθε η ώρα να δείτε λοιπόν το βίντεο αυτό. Εγώ θέλω να κρίνετε μόνοι σας, παιδιά. Μην κρίνετε και πείτε τώρα η κοπέλα τι φοράει και τι δεν φοράει. Εντάξει, έλεος τώρα να πούμε νέα κοπέλα, τι θα βάλει. Εντάξει, απλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι το παιχνίδι μέσα είναι στρατηγική. Αλλά να θυμόσαστε, το μήνυμα που θα διαβάζετε δίπλα το έστειλε προ Big Brother, που δεν την ήξερε ούτε η θιά της. Προσέξτε παρακαλώ, δείτε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ να είστε καλά τον κύριο Σταμάτη, την κυρία Σάσα. Τον κύριο Σταμάτη, την κυρία Σάσα. Όλο το πάγιο και όλο τον κόσμο. Και σε ποιο δίνει. Ο Ντάνι. Ο Σάμπα. Ο Γιάννη.